Ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι συγγενής θύματος στο έγκλημα των Τεμπών, πήγε στις ανακριτικές αρχές στη Λάρισα και κατέθεσε το τελικό τεχνικό πόρισμα, τεχνική έκθεση του εμπειρογνώμονα για τις πυρκαγιές και τις εκρήξεις και συμπατριώτη μας του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη. Εκτός αυτού όμως, ζήτησα σήμερα από τον κύριο Κωνσταντινίδη να τον ακούσουμε, διότι 5 μέρες από τώρα κλείνει ένας χρόνος, αλλά πρόκαμε και κλείσε τις εργασίες της με απόφαση πλειοψηφίας η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σταχίνη. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς νιώθετε αλήθεια που τερματίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής? Να ξεκινήσω λίγο κύριε Σταχίνη από τις 5 ημέρες που είπατε. Αυτή τη στιγμή όλες οι οικογένειες ετοιμαζόμαστε, εγώ θα έλεγα όχι να μνημονεύσουμε αλλά να υμνήσουμε τους ανθρώπους μας. Αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε δεν είναι για θρήνο αλλά είναι για ύμνο και θα είναι αφορμή λίγο να φέρουμε το αποτέλεσμα όσον αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας με όλο αυτό το αγώνα που κάνουμε, και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά για να μπορέσουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων. Θα πάρει το δρόμο του, όπως αναφέρατε, το change.org με τις υπογραφές του κόσμου. Θα κατατεθεί στην εισαγγελία και θα πάρει το δρόμο του προς το κοινοβούλιο. Και εκεί να δούμε πώς θα μετρηθούν οι 300, ο καθένας ατομικά. Γιατί εδώ είναι θέμα προσωπικής συνείδησης και αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και για να το δέσουμε και λίγο με την εξεταστική. Αυτά τα πραγματικά ευτράπελα και ανίποτα πράγματα που έχουν γίνει, δυστυχώς, ίσως είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά δείχνουν τον εαυτό τους όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα και ξεσκεπάζονται πλέον και έχει συνειδητοποιήσει πλέον ο ελληνικός λαός ακριβώς τι γίνεται και ποιοι είναι αυτοί που τον κυβερνάνε. Και πιστεύω ότι μετά το πέρας της εξεταστικής και ιδίως από όλους τους υπαίτιους που ήταν στο θέμα του εγκλήματος στα Τέμπη, έχω την εντύπωση κύριε Σαχίνη ότι πολλοί κόσμος έχει μετανιώσει που έχει δώσει την ψήφο του και στους συγκεκριμένους, μιλάω για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή, και στον Άδωνη και στον Μαρκόπουλο και στον Κερίδη και στον Βορύδη και στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι έχει μετανιώσει πάρα πολλοί κόσμος σύμφωνα με τις αλήθειες που βγήκανε στην εξεταστική, και αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή των υπογραφών. Θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν, εγώ επαναλαμβάνω, ο καθένας και όλοι μαζί και οι 300 σε αυτό το αίτημα πια που έχει υπερβεί τις 500.000. Όμως εσείς χθες κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί δεν σταματάτε σε κανένα πεδίο, πήγατε στις ανακριτικές αρχές και παραδώσατε την τελική τεχνική έκθεση του εμπειρογνώμονά σας, του κυρίου Κοκοτσάκη, και το ερώτημά μου είναι, ενισχύεται το αίτημά σας με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξει το κατηγορητήριο? Θα το κρίνει αυτό η εισαγγελία. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και με τη βοήθεια του τεχνικού συμβούλου του κ. Κοκοτσάκη καταθέσαμε όλο το κείμενο, την εμπεριστατωμένη πραγματογνωμοσύνη, αναφέραμε όλα τα στοιχεία που δεν γίνανε, αναφέραμε τα στοιχεία που βρεθήκανε και πώς τα αξιολογούμε, και από εκεί και πέρα κάποια πράγματα σε συνδυασμό, κάποιες παραλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν και σε συνδυασμό, ανέφερα χθες στον επέτειο ανακριτή ότι θα έπρεπε να δει και λίγο τα πορίσματα από τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών που είναι στο νοσοκομείο εγκαυμάτων της Αθήνας, να πάρει λίγο τα πορίσματα γιατί δεν είναι ακόμα ενσωματωμένα στη δικογραφία, ούτως ώστε να δούμε και από εκεί για ποιο λόγο χωρίς να υπάρχουν θερμικά εγκάβματα υπήρχαν χημικά εγκάβματα. Σίγουρα δεν ήταν το ξυλόλιο, γιατί δεν προκαλεί τέτοια πράγματα. Οπότε να μας πούν από ποια στοιχεία λοιπόν έγιναν τα εγκάβματα των πυροσβεστών που συμμετείχαν στη διάσωση των ανθρώπων, και να ενσωματωθούν και αυτά στη δικογραφία, μήπως βγάλουμε κανένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινίδη, τι σας απάντησε σε αυτό το αίτημα, αν θέλετε, μας λέτε? Νομίζω ότι ρώτησε τη γραμματεία του, γιατί είχε μια αμφιβολία αν είχαν πάρει κάποια στοιχεία και είπαν να το δούνε για να τα ζητήσουν. Έχω την εντύπωση εγώ ότι δεν είναι σωματωμένα στη δικογραφία. Μάλιστα. Γιατί ακόμα είναι σε κάποια ερευνητική διάταξη της πυροσβεστικής και νομίζω ότι ήταν σε καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι ο εφέτης ανακριτής έχει την δικαιοδοσία να μπορέσει να τα πάρει. Μάλιστα.
Τώρα, για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, γιατί ξέρω ότι εσείς είστε από τους πρώτους που το έχει θέσει όταν διατυπώθηκε το κατηγορητήριο. Έχετε κάποια νέα δεδομένα? Πριν δύο μέρες άσκησε δίωξη εισαγγελία στους διευθύνων σύμβουλους της Hellenic Train, το Μαουρίζιο Καποτόρτο και τον Ντάριο Λαμπόσκο, η οποία είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν μας ικανοποιεί αυτό το γεγονός. Μισό λεπτό. Άσκησε δίωξη, λέτε, στους δύο της υπεύθυνους Hellenic Train, πρώην Τρένσε. Μάλιστα. Αλλά πάλι... Ανακοινώθηκε αυτό στο διαδίκτυο, αλλά όχι με τα ονόματα. Σαν... Άρα είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής. Μάλιστα. Και πάνε όμως για αμέλεια. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος είναι της Hellenic Train. Μάλιστα. Και πάνε για αμέλεια. Για αμέλεια είναι το κατηγορητήριο. Βέβαια, κακούργημα είναι η ανθρωποκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα στοιχειοθετήσαμε σε προφορικά στον φέτη ανακριτή ότι όλοι αυτοί γνωρίζαν ακριβώς τι γίνονται και έχουν την ευθύνη της ασφαλής μεταφοράς των ανθρώπων στον προορισμό τους. Και μάλιστα μας εξαπατούσαν με διαφημιστικά ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα και ήταν στην ευχαίρειά τους να σταματήσουν το σιδηρόδρομο. Ούτως ή άλλως οι ρήτρες που υπήρχαν θα σταματούσαν το σιδηρόδρομο, διότι δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας και δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν δολοφονικά τους ανθρώπους. Οπότε θα σταματούσαν το σιδηρόδρομο και θα παίρνανε τα χρήματά τους όπως αρμόζει από τις συμβάσεις που είχαν με το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και δεν το πράξανε. Πείτε μου κάτι, πολιτικοί με ποινικές ευθύνες υπάρχουν στην ανάκριση? Τι εικόνα έχετε? Στην ανάκριση όχι. Όχι. Και ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί η δίωξη και η δικογραφία της άσκησης δίωξης στον αγοραστό στο θέμα της δικογραφίας στη δική μας των τεμπών. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά τώρα για να γίνει αναβάθμιση κατηγορίας? Γιατί θυμάμαι που είχατε πει εδώ σε μια άλλη σύνδεση ότι αν χρειαστεί και κάτι συμπληρωματικά να το κάνουμε. Μήπως χρειάζεται? Είναι απαραίτητο να γίνει. Θα το ξαναβγάλουμε πάλι στον αέρα, κύριε Σαχίνη. Είναι απαραίτητο να γίνει διότι θα κάνουμε μια ομαδική συμπληρωματική μήνυση στην αρχική που έχουμε κάνει για όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και τα πολιτικά και τα διορισμένα. Και από αυτούς που μέχρι τώρα έχουν ασκηθεί διώξεις, ούτως ώστε θα έχουμε στοιχειοθετημένο τον ενδεχόμενο δόλο για πάρα πολλούς λόγους. Και γι' αυτό ότι τα συστήματα ασφαλείας ήταν υποχρεωτικά να υφίστανται και δεν υπήρχαν, και κάποιοι αυτά τα είχαν αφαιρέσει με δόλο, και ότι χωρίς συστήματα ασφαλείας δεν μπορεί να κινηθεί ακόμα και σήμερα ο σιδηρόδρομος, το οποίο και αυτό αναφέραμε στις αγγελικές αρχές, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει ο σιδηρόδρομος χωρίς να είναι ολοκληρωμένα τα συστήματα ασφαλείας που έχει υποχρέωση το κάθε κράτος να τα κάνει, να μην λειτουργούν και να ανεβαίνουν πάνω μελλοντικά θύματα για να μην μπορούν να πάνε ούτε στον προορισμό τους με κίνδυνο της ζωής τους. Και η αναβάθμιση θα έχει στοιχειοθετημένο τον ενδεχόμενο δόλο, όπως αναφέραμε ότι είναι διάταξη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, άρθρο το οποίο πρέπει να έχει ψηφιστεί από το 2000, να ολοκληρωθεί, να ψηφιστεί το 2004, να ολοκληρωθεί το 2007, και παρόλα αυτά μετά από 20 χρόνια δεν υπάρχει καν αναρτημένο η Εθνική Κανόνηση Ασφαλείας, πράγμα που με ψεύδος κατέθεσε ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες τέτοιος και ότι δεν το δέχτηκε η ΕΡΑ. Η ΕΡΑ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε: ολοκληρώστε το μου το σχέδιο που με έχετε καταθέσει για να μπορέσω να το εγκρίνω η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Αχ, κύριε Κωνσταντινίδη, κατόπιν εορτής, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το κατηγορητήριο είναι απλή αμέλεια ή εγκληματική αμέλεια? Γιατί αν είναι απλή αμέλεια, θα καταπέσει ως κακούργημα. Αν είναι εγκληματική. Δηλαδή σε αυτό που υπάρχει τώρα, γιατί εσείς πάτε για αναβάθμισή του, το καταλάβαμε. Το κατηγορητήριο είναι για τα μέχρι τώρα πρόσωπα διατάραξης της ασφάλειας των κοινωνιών με αποτέλεσμα πολλά θύματα και απόπειρα στα υπόλοιπα με ενδεχόμενο δόλο, αλλά στη διατάραξη κοινωνιών, που σημαίνει ότι είναι κακουργηματικό, αλλά η ποινή είναι μια φορά ισόβια. Μάλιστα. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το δεχτεί κάποιος. Και όταν γνωρίζεις κάτι και οδηγείς συνεχόμενα ακόμα και σήμερα ανθρώπους στο θάνατο, νομίζω ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος πίσω από αυτή την ιστορία, και το κατηγορητήριο για μένα τουλάχιστον δεν θα σταματήσω αν δεν πετύχω 57 φορές ισόβια ποινή συν την απόπειρα για άλλους 200 που ήταν ενδυνάμει θύματα στο συγκεκριμένο δυστύχημα.
Και να πω εγώ για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο κύριος Κωνσταντινίδης δεν το λέει έτσι απλά ότι ακόμη και σήμερα επικίνδυνα. Μόλις χθες έπαιζε το βίντεο με σηκωμένες τις μπάρες αυτόματες που περνούσε η αμαξοστοιχεία και αυτοπεριορίστηκαν οι οδηγοί να μην περάσουν από τη διάβαση. Από εκεί να καταλάβετε τι γίνεται. Κύριε Σαχίνη, αυτό το κάναμε θέμα πριν αρκετό καιρό, όταν πήγαμε με τον κύριο Ασλανίδη τότε που είχαμε πάρει τη δερματοληψία. Ναι, ναι. Και το είχαμε κάνει συγκεκριμένο θέμα, γιατί μας είχαν βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Πώς είναι δυνατόν να είχαν πετάξει τα υπολείμματα των ανθρώπων μας εκεί. Και παρόλα αυτά, ποιος ακόμα εισαγγελέας επέτρεπε ακόμα και σήμερα να κινείται ο σιδηρόδρομος. Και η απάντηση που πήραμε από τους εισαγγελικές αρχές είναι ότι δεν είναι δική τους αρμοδιότητα το θέμα. Αφορά μόνο τα Τέμπη για το έγκλημα των Τεμπών. Και μας παρέμβησαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είπα ότι θα τα πούμε στην κυρία Αδελίνου και όταν πήγαμε και πραγματικά το είπαμε, αλλά απάντηση όπως καταλαβαίνετε δεν πήραμε. Γιατί ο σιδηρόδρομος πρέπει να σταματήσει. Αν θέλετε, αν γνωρίζετε και αν μπορείτε να μας πείτε, με ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές, έχει υπόψη του μήπως ο κύριος Κωνσταντινίδης η διαδικασία άρσης ασυλίας των κυρίων Καραμαλή, Σπίρτζη και άλλων εμπλεκόμενων, ξέρετε που βρίσκεται στη Βουλή, έχετε υπόψη σας? Από τη στιγμή που εξεταστική έχει κλείσει, παρόλο που το Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας αποφάσισε να στείλει τη δικογραφία. Είναι καινούργιο στοιχείο αυτό, το μάθαμε χτες. Δεν ξέρω όμως από ποιον ποιος θα την παραλάβει από την εξεταστική. Μάλιστα, ούκαν παραλάβεις. Να μπορέσει η δικογραφία κάποιο κομμάτι που ζητήθηκε τουλάχιστον να μπορέσει να ενσωματωθεί στην εξεταστική για να βγάλουν πορίσματα. Αυτό που λέτε, όταν θα κύριε τα πορίσματα λοιπόν της εξεταστικής, τότε θα μας πούνε αν θα δοθεί, θα πάει στο κοινοβούλιο για να δοθεί αν θα γίνει άρση ασυλίας των πολιτικών προσώπων, που από όσο καταλαβαίνουμε δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας τέτοιος λόγος να το κουβεντιάζουμε. Μάλιστα, εμείς καταλάβαμε τώρα αυτό που είπατε μόλις, ότι η δικογραφία από τον εφέτη ανακριτή φτάνει στη Βουλή, αλλά ποιος θα την παραλάβει που έχει σταματήσει η εξεταστική, άρα δεν θα εσωματωθεί. Άρα αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Κύριε Κωνσταντινίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, σε 5 μέρες ένας χρόνος. Και επειδή έχετε περάσει όλοι μαζί τον πανθό σας στον τάραχο, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε έξω από το χορό, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και με απόλυτη ηρεμία που σας διακρίνει, τι συναισθήματα έχετε ένα χρόνο μετά στον αγώνα που δίνετε για τη δικαίωση? Αυτό που μας μένει στο τέλος του 12μήνου είναι πραγματικά η συμπαράσταση του κόσμου, το έχω πει επανειλημμένα. Μας δίνει δύναμη, κουράγιο, πέρα από τα δικά μας πρόσωπα που φύγανε άδικα, για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να καταφέρουμε τουλάχιστον να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι που λέγεται δικαιοσύνη στη χώρα μας και δημοκρατία και κάποιες αξίες της ζωής, να το πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι που να το πετύχουμε. Πρέπει η ατιμορρησία στη χώρα μας να σταματήσει, είναι αφορμή και αιτία το δυστύχημα στα Τέμπη, να αναβαθμιστούμε όλοι σαν άνθρωποι, και εμείς προσωπικά και οι νομικοί και οι δικαστές. Τώρα για τους βουλευτές δεν θέλω να πω, γιατί δεν πρόκειται να έχουμε κάποια άκρη από εκεί, τουλάχιστον όμως οι άνθρωποι, αν θα πιστέψουν στον εαυτό τους, η επόμενη μέρα να βγει καλύτερη, για να μπορέσουμε στην επόμενη γενιά και στις επόμενες κοινοβουλευτικές ομάδες να βάλουμε πρόσωπα που είναι άξια να αντιπροσωπεύσουν τον ελληνικό λαό. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Η συχνότητα είναι πάντα στη διάθεσή σας. Θέλω μονάχα να σας πω, και αυτό να το μεταφέρετε και στους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, ότι ανεξάρτητα από το κλείσιμο, το λουκέτο της Εξεταστικής Επιτροπής, αυτή στιγμή έφτασε η δικογραφία από τον εφέτη ανακριτή στη Βουλή. Αυτή θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής. Και εφόσον μέσα εκεί περιγράφονται ευθύνες πολιτικών προσώπων, και γι' αυτό εστάλει, υποθέτω, από τον εφέτη ανακριτή, τότε είναι υποχρεωμένος να το φέρει στην Ολομέλεια το αίτημα άρσης ασυλίας. Και εκεί θα μετρηθούν πάλι οι βουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό κουράγιο και καλή ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Σαχίνη, είμαστε σε καλό δρόμο. Το εύχομαι, το ελπίζω και το ελπίζουν όλοι. Καλημέρα σας. Γεια σας.